τόση. Με το συμπάθειο. Γιατί πάντα νομίζω ότι λέει έχω αγάπη τόση και δείχνει δύο δείχτες. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο. Δηλαδή και να μην θες να τη σκεφτείς την πονηριά, πάει το μυαλό εκεί. Ελάτε, ελάτε, ελάτε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Κωστής Τσατσαρός στο μικρόφωνο, Μάη αφεντομουτσουνάρ. Μάινε αφεντομουτσουνάρε. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2 στην εκπομπή. Ποιος αυτός 1-0. Έχουμε μπει για τα καλά μέσα στον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. 7 δείχνει σήμερα η ημερολόγα. Χρόνια πολλά στις Κικές, στις Κυριακές, στις Κυριακούλες, στις Κούλες. Νομίζω ότι οι Κυριάκοι γιορτάζουν άλλη στιγμή. Μόνο τα κορίτσια νομίζω σήμερα. Έχω αυτή την αίσθηση. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Πάμε και σήμερα να περάσουμε παρούλα το μεσημεράκι μας. Διάφορα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Διάφορα έχουν συμβεί και από το μεσημέρι που. Από το πρωί που τελειώσαμε, από τις 10. Να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ανοιχτές γραμμές να μιλήσετε και εσείς να πείτε αυτό που γουστάρετε και θέλετε. 2310-287-888. Θα έρθω αμέσως στα Λαμπιόνια. Να πω φυσικά ότι μας ακούτε στη Χαλκιδική 107 και 4. Μας ακούτε δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσο. Μέσα από το Space FM 92 και 2, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας, τη θετική μας ενέργεια, τη θετική μας αύρα και διάφορα άλλα εμφιαλωμένα. Από τα μάλια, από τα μάλια. Και αυτός είχε έρθει στο στούντιο, Μπατής, και θα ξαναρθεί. Στη Δράμα τα φιλιά μας μέσα από το Radio Sound 93 και 8, την αγάπη μας. Να θυμίσω φυσικά τους χορηγούς μας, ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης, Νικολαίδης, τα πάντα όλα από ηλεκτρικά, ειδικά αυτό το διάστημα LG, πλυντήρια, καταπληκτικά με Turbo Wash, τελευταία λέξη τεχνολογίας. Και φυσικά Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο με εξαιρετικά πεντανόστιμα, εκλεκτά, θαλασσινά. Θα δώσουμε αύριο τραπέζια εκεί. Ξέρετε πόσο τον αγαπάω τον Παύλο. Το έχω πει, δεν έχω κανένα ζήτημα. Πέρα από αγάπη, έχω πει ότι είναι ένας από τους δύο που έχω βάλει όνομα και νούμερο σε φανέλα. Όμως νομίζω ότι όσο κι αν μπορεί να έχει δίκιο ή όσο κι αν θέλει να τον δει και να τον καμαρώσει, μπορεί όλοι μας να θέλουμε να τον δούμε και να τον καμαρώσουμε στην πρώτη ομάδα. Διαφωνώ με τις αναρτήσεις για ακρεοπολία, για αν κόβεις το κρέας 3 χρόνια και αυτά. Δεν έχει. Νομίζω δεν έχει κανένα λόγο να μπλεχτεί η σύζυγος. Και το λέω, ξαναλέω, έχω απεριόριστη αγάπη, έχω τρομερή αδυναμία στον Παύλο και πιστεύω ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα ή αργότερα, θα τον δούμε να κοουτσάρει την πρώτη ομάδα. Όμως νομίζω ότι δεν βοηθούν σε κάτι. Νομίζω ότι ούτε ο Παύλο θα ήθελε τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Με το άμα κόβεις 3 χρόνια κρέας, κάποιοι κόβουν 1 χρόνο και τους ανοίγουν το κρεοπωλείο. Και εσύ που κόβεις τόσα χρόνια πετυχημένα γιατί γίνεσαι κρεοπόλης και τα λοιπά και όχι μετά ήταν για το MasterChef και αυτά. Δεν βοηθούν αυτά. Δεν χρειάζεται. Μιλάει η δουλειά του Παύλο, ο χαρακτήρας του, το ήθος του σαν προπονητής, οι αρχές του, ο χαρακτήρας του, το DNA του. Δεν χρειάζεται καμία ανάρτηση. Δεν νομίζω ότι βοηθάει οποιαδήποτε ανάρτηση από τη σύζυγο. Έτσι, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη και μπορεί να διαφωνείτε. Έτσι, ασχέτως αν είναι έτοιμος ή όχι. Είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό. Έτσι, με ρωτήσετε και σας είπα. Εγώ θεωρώ ότι μια χαρά είναι. Τώρα αυτά με τα διπλώματα, βεβαίως. Μιλάμε τώρα σαν δυνατότητες, σαν ικανότητες. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Το ευχάριστο νέο είναι ότι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Αντρέ Βιερίνια, ο αρχηγός, που πολλά θέλει να αποδείξει σε αυτές τις αγωνιστικές που απομένουν. Έλειψε πάρα πολύ. Δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά, το πνεύμα, έτσι, αυτό το ασίγαστο πάθος και του Αντρέ και του Πέλκα. Σε αυτά τα μάτς που η ομάδα ήταν νερόβραστη, που είχε αυτό το πρόσωπο, το οκνηρό, το ράθυμο, αυτό το βαριεστημένο. Δεν νομίζω ότι με Βιερίνια μέσα στην εντεκάδα θα ήμασταν έτσι. Πάντα βρίσκει έναν τρόπο να αφυπνίσει τους υπόλοιπους και με την δική του παρουσία και με τα λόγια του και με το χαρακτήρα του και με όλα. Τέλος πάντων, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Χαίρετε! Ναι! Κωστή! Καλώς την! Έλα ρε, ναι. Κωστή! Καλώς την! Καλώς το κορίτσι! Καλώς την! Δεν με κατάλαβες! Έλα ρε Χρυσά! Έλα ρε Χρυσά! Τώρα σε κατάλαβα! Καλώς την! Καλώς την! Έλα! Καλώς καλό μπορείτε. Μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς τη Χρύσα. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Εγώ, ναι. Μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά.
Γιαννάκης, ο Γιαννάκης πες μου, ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης σήμερα, γι' αυτό πήρα να μιλήσω. Ο κολλητός του και συμμαθητής του, ο Σκούρτης, ο Κωνσταντίνος και Ζουμουσάκη, δίνει τη μάχη τη σήμερα στα Γιάννενα, 6 ώρα, η K15. Α, αυτό είναι. Είναι αμυντικός. Είναι αυτό. Και Ζουμουσάκη. Αυτό όλη είναι. Τη θετική ενέργεια. Τέλεια. Στα τόπουλα της K15, 6 ώρα παίζουν ημιτελικό με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο. Μιλάμε για παιδιά... Φοβερά ταλαντούχα, φοβερά ταλαντούχα. 48 γκολ κοστί σε 15 αγώνες και έχουν δεχτεί μόνο 3. Ναι. Που σημαίνει ότι γίνεται καταπληκτική δουλειά και στις αμυντικούς και στους θεματοφύλακες και στους επιθετικούς. Διαμάντια. Και πρόσεξε τώρα. Εφόσον έχουμε K19 πρωτάθλημα, αίτητο. K17 πρωτάθλημα, έτσι. Στα πέναλτι. Τώρα, αν τριτώσει το καλό και αυτά τα παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα τα αγαπάμε ή σημαίνει ότι δεν έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, δεν έχουν ταλέντο, άμα στραβώσει, λέω. Έτσι. Το αλλά άμα. Καταπληκτικά ποσοστά. Αλλά άμα έρθει σήμερα ποσοστά. Και η πρόκριση και πάρουμε και αυτό το πρωτάθλημα, τότε ρε παιδιά, έτσι θα είναι ένα τρίπτυχο καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και. Εγώ ήθελα να πω και αυτά τα παιδιά ότι αυτά τα ποσοστά που έχουν είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν τα αφήσει. Είναι εντάξει, τώρα 48 γκολ σε 15 αγώνες και μαζί μόνο 3. Φοβερή, δεν, φοβερή, φοβερή ομάδα και εκεί. Και, εκεί. Και ο ένας είναι συμμαθητή του Γιαννάκη. Ο ένας είναι. Ναι, και κολλητός του. Όχι μόνο απλά. Είναι και Ζουμουσάκη, ο μπαμπάς του. Μπράβο, ο Σκούρτης ο Κωνσταντίνος είναι αμυντικός. Όλα τα παιδιά του κάνανε. Όλα, όλα, όλα. Από την καρδιά μας μέσα. Δεν ξεχωρίζουμε. Καλή δεν ξεχωρίζουμε. Τα παιχνίδια να πούμε ότι είναι 40 λεπτά και δεν ίσως σε περίπτωση ισοπαλίας δεν πάει παράταση. Πάνε στα πέναλτι. Πέναλτι κατευθείαν. Ναι. Στα Γιάννενα είναι. Στα Γιάννενα είναι σαν ένα μίνι τουρνουά, έτσι. Με... Στο εθνικό στάδιο Ιωαννίνων 6 ώρα. Ένα Final Four. Παίζει... Ναι, ένα Final Four. Μετά παίζει ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ακριβώς. Ο δεύτερος και το τελικό σου είναι την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 7 η ώρα. Άντε, με το καλό. Όλο με αυτό, καλό όλο αυτό είναι Ζουμουσού. Όλο αυτό είναι Ζουμουσού. Όλο αυτό είναι Ζουμουσού. Όσο και τα δικά μας τα άλλα, θα πω ότι δικαιούνται οι παίκτες μας να έχουν μια κακή χρονιά. Δεν δικαιούνται όμως να έχουν τόσο διηματικά αδιάφοροι και να μην έχουν ψυχή και αίμα μέσα τους. Δηλαδή κάποια στιγμή εγώ όταν τους έβλεπα έλεγα, λέγω τώρα, αν τους συμπίσω θα βγει αίμα. Αυτό με πείραξε εμένα πιο πολύ. Όλους, όλους, όλους. Και επειδή δεν ξεχνάω ποτέ αυτό, για πες μου τι μέρα έχουμε σήμερα. Τι? Τι μέρα έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε 7 Ιουλίου. Τι ώρα. Τι ώρα, είναι τώρα. Mm. 2 και 20. Και τι είμαι ακόμα. Νταμπλούχος αίτητος της Εθνικής Ελλάδας. Γεια σου Κρίσα. Γεια σου Κρίσα. Γεια σου Κρίσα. Γεια, γεια, γεια. Θέλω να πω μετά, μην περιμένεις γραμμές, θα πω μετά για αυτά τα παιδιά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, το πρωί φάγαμε πολλές τρικλοπόδιες. Πολλές, πολλές. Τώρα πιάσαμε αυτό. Ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη ημερομηνία. Άλλη, άλλη. Να σε πληροφορήσω γι' αυτό. Οι Κυριακές είναι σήμερα. Οι Κυριακές. Και χθες τα Σάββατα. Ναι, είναι, ναι, είναι αυτό. Λοιπόν, πιο πολύ ναι. Για μένα, προσωπική μου άποψη, εκφράζω πάντοτε, δεν θέλω να παρασύρω κανέναν. Πιο πολύ έλειψε ο Κρέσπο. Α, καλά. Δεν μιλάω αγωνιστικά. Ναι, Παναγιώτη μου, μίλησα σαν πνεύμα. Ναι. Αγωνιστικά το έχω πει. Η μεγαλύτερη απώλεια από όλους. Η μεγαλύτερη απώλεια είναι ο Κρέσπο. Εντάξει. Πρέπει να χάσεις κάποιον για να καταλάβεις την αξία του. Γιατί πρέπει να μαλώνεις μες στο γήπεδο. Ο Κρέσπο μαλώνει μες στο γήπεδο. Με την καλή έννοια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Απόλυτα. Ποδοσφαιρικά μαλώνει. Πώς το λένε. Απόλυτα. Μπορεί έξω να είναι ψυχούλα. Το πιο ήρεμο παιδί. Να μέσα πω. Εκεί δεν του παίρνεις την μπάλα. Μαλώνει. Τίποτα. Μέσα μαλώνει. Πώς το λένε. Έτσι. Και έτσι ακριβώς. Έτσι ήταν και κάποιοι άλλοι. Κάποιο διάστημα που ένα τάκλινγκ στο κέντρο το κερδίζανε και σφίγγαν τις γροφιές και πεταγόντουσαν οι φλέβες. Όπως το λες. Έτσι. Αυτό. Τώρα όπως τι να λέμε. Τώρα τι να αλλά λέμε. Αυτό που η ομάδα παραδόθηκε, μπορώ να πω έτσι να το πω, παραδόθηκε, είναι εξαιτίας του προπονητή. Ναι. Δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό το
πώς το λένε, τη σπιρτάδα. Πουθενά. Αυτό το... Τίποτα. Ναι. Έσβησε λίγο. Να είναι θυμωμένη συνέχεια. Δεν μπορούσε να του κάτι να είναι θυμωμένη συνέχεια μέσα στο γήπεδο. Ξέρεις πώς το παρομοιάζω, Παναγιώτη μου. Έβλεπε ότι μία φωτιά η οποία έκαψε, ας πούμε, μια τεράστια φλόγα που ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, άρχισε σιγά να φθίνει. Αντί να πάει λοιπόν και να ρίξει ξύλα, να ρίξει νεύτη, να ρίξει μέσα ενόπνευμα, να ρίξει δεν ξέρω εγώ τι. Οτιδήποτε ρε παιδί μου, να ρίξει μέσα βενζίνη. Να ξαναφουντώσει. Πήγαινε δίπλα και τι έκανε. Έβλεπε τη φωτιά που έσβηνε. Μη σου πω ότι έριξε και νερά στη φωτιά. Ναι. Ότι τη σκέπασε κιόλα. Να σε πω, τα νερά ξέρει ποια είναι. Όταν βγαίνει και λε για κάποιον ότι είναι ο καλύτερο παίκτη. Ακριβώ. Ή να είχα 10 μίσιτ. Αυτό ποτέ. Να είχα 10 παίκτε. Είσαι ανίδεο, κύριε. Δεν το λε. Ή όταν προηγείσαι μέσα στο Καραϊσκάκης, όχι προηγείσαι, έχει σκορ πρόκρισης, έτσι, και γυρίζεις την ομάδα όλη πίσω και το χάνεις μετά το 65. Μόνο σου χάνεις μια πρόκριση. Ναι, μέχρι εκείνο το λεπτό. Άστοχη, δηλαδή. Δεν τα είχα δει ποτέ εγώ στη ζωή μου. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέμε πάλι τα ίδια. Να κατεργηθούν οι αλλαγές, όχι πέντε που κάνανε, να κατεργηθούν. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και ένα άλλο. Αυτή την εκπομπή την κάναμε για να περνάμε καλά. Και τελικά αυτοί μας επηρέασαν όλοι, αυτή όλη η κατάσταση, με αυτό εδώ πέρα το ανέκδοτο αυτό. Ναι. Και φτάσαμε να μην παίζουμε πόσο καιρό. Αλήθεια είναι αυτό. Το βλέπεις. Μα βλέπεις ότι προσπαθώ και εγώ κάθε μέρα και λέω, παιδιά, ράτε να παίξουν, βγαίνει ένας Κωστή, πες μου για το ΚΑΣ, Κωστή να πω για το Φερέιρα, Κωστή να πω για τον Αβγενάκη. Αυτή είναι για όλα. Φυσικά. Αλλιώς ξεκίνησε λοιπόν. Το μεσημεριανό, ήταν για κάτι άλλο. Όμως βλέπετε ότι κάτι ο κορονοϊός, έτσι μην το ξεχνάς αυτό. Τεράστιο χτύπημα για τον κόσμο. Να βγούμε εμείς, άντε να πούμε ανέκδοτο. Ο κόσμος πεθαίνει, ο κόσμος έμεινε από δουλειές, ο κόσμος υπέφερε. Ναι. Έτσι, ένα αυτό. Μετά, να τα δικαστήρια, να οι δήθεν, να οι επιτροπές. Στο ποδοσφαιρικό θέμα τώρα. Στο ποδοσφαιρικό. Έτσι. Στο αθλητικό. Να πω και κάτι άλλο, ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μην σφυρίζουμε αδιάφορα όταν μας λένε πράγματα. Να ακριβώς. Τα πιάνουμε από τα μαλλιά και να τα φέρνουμε εκεί που πρέπει. Πριν γίνουν. Πριν μας ετοιμάσουν πράγματα, έτσι, πρέπει έτσι. Να είμαστε εμείς έτοιμοι. Δεν το παίζω έτσι. Φτιάχνανε το σκηνικό έξυπνος, και εμείς περιμέναμε. Έξυπνος, περιμέναμε. Δεν το παίζω. Έτσι, δεν το παίζω έξυπνος. Λέω. Όχι, ούτε πριν, και εγώ. Πριν γίνουν πράγματα. Αυτοί που είναι η δουλειά τους, αυτοί να το γνωρίζουν. Να το ξέρουν. Σε τι παγίδα μπορεί να με οδηγήσουν. Πώς μπορούν να με εγκλωβίσουν. Πώς μπορούν να με λασπώσουν. Έτσι. Άρα το προλαμβάνω, όχι κυνηγάω μετά, γιατί τώρα αυτό έγινε, και έτσι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί να επιβάλλει κανέναν προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αν θα έρθει κάποιος προπονητής, θα είναι επιλογή του κλαμπ, του συνόλου, θα είναι επιλογή. Όχι να βάλουμε, να κάνουμε, να δείξουμε τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. 100% συμφωνώ. Ξεχάστε αυτά. Έχω πάρει μηνύματα αυτές τις μέρες. Εσύ λέει ποιον θες, παιδιά. Δηλαδή, άντε και εγώ είπα ότι θέλω τον Χατζηγραβατίδη. Τι πάω να πει, ποιον θέλω. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Ποιον θέλω. Με ρωτήσανε. Το μικρό του Χατζηγραβατίδη. Σημεών είπα. Σημεών. Τι λέρε φίλε. Ο Σίμος. Άμα θα έρθει με ταυτότητα, να το πού θα τελείωσε, με τελείωσε, φίλε. Ξέρω υπάρχουν τσακαλάκια εκεί πέρα έξω μουσάκια που ψάχνουν με λύσα, φίλε. Να ξέρεις. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Σε φιλώ. Ευχαριστώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Αυτό. Φιλιά. Δύο πραγματάκια που θέλω να πω. Ένα. Το λέω και για τους πρωινούς που έχουμε πιο πολλά χρόνια παρελθόν. Έτσι. Λοιπόν, το λέω και για τους μεσημβρινούς. Ο ρόλος, ο δικός μου, δεν είναι να διώχνω ή να φέρνω προπονητές. Όποιος νομίζει ότι επειδή τον ακούει χι κόσμος εγώ, δεν θα πω νούμερο, αλλά μας ακούνε, δόξα τω Θεώ, αρκετοί άνθρωποι. Όποιος νομίζει ότι αυτό του δίνει το δικαίωμα να ξυλώνει ή να φέρνει, να προτείνει ή να προτάσει ή να προβάλλει ή να προμοτάρει ποδοσφαιριστές ή προπονητές, άρα να θεωρεί ότι είναι πιο μάγκας, ας πούμε, από το ακροατήριό του ή πιο μάγκας από αυτούς που είναι η δουλειά τους, ή να προστάζει στον Ιβάν ή να επιβάλλει
προπονητές ή πρόσωπα, τότε, παιδιά, το λέω για τους καινούριους, οι παλιοί το ξέρουν. Από εμάς τέτοια συμπεριφορά ούτε καν. Τώρα όταν με ρωτάει ο ακροατής, Κωστή, εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσε ο Γκαρσία? Τι θα κάνω, κρυφτώ? Απαντώ, ναι, πιστεύω θα μπορούσε. Δεν σημαίνει όμως ο Γκαρσία πρέπει να, αυτός μόνο κανένας. Δεν υπάρχουν αυτά από εμάς. Και είπαμε, αν τυχόν κρατήσει αυτόν, θα πρέπει σε πρώτη φάση να το καταπιούμε, γιατί θα, νομίζω ότι είναι κάτι που η πλειοψηφία θα το ακούσει με παγωμάρα. Και αυτό το ξαναλέω όχι επειδή έχουμε κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, επειδή δεν μας έδειξε φέτος ο συγκεκριμένος ότι μπορεί. Και επειδή έχουμε βάσιμες αμφιβολίες αν αυτός μπορεί. Αν όμως μείνει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Δε φοβάσαι, είναι το ερώτημα, γιατί τους διαλόγους κάνουμε μεταξύ μας. Δε φοβάσαι μήπως δεν ξαναδείξει τίποτα και χάσουμε και την επόμενη χρονιά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όμως δεν αποφασίζω εγώ. Δεν αποφασίζεις ούτε εσύ που με άκους. Άλλος αποφασίσει. Που πιθανόν να βλέπει κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω τίποτα, ούτε αφήνω τίποτα υπονοούμενα, έτσι. Ξεκάθαρα μιλάμε, το ξέρετε. Έτσι. Όταν αποφάσισε να φέρει το Λουτσέσκου, 9 στους 10 ήμασταν αντίθετοι. Και αυτόν και έτσι και αλλιώς. Αυτός κάτι είδε. Και ο Μίχελ, που ήταν ο υπέρμαχος, αλλά και ο Ιβάν που είπε, αυτός είναι ο προπονητής. Και προφανώς κάτι είδε, κάτι προέβλεψε ότι θα γίνει και προέβλεψε σωστά. Ό,τι στάση λοιπόν τηρήθηκε τότε, νομίζω θα τηρήσει και τώρα ο κόσμος. Θα πει, okay, εντάξει, αφού δεν κρατήσει αυτό, μακάρι να το γυρίσει και να δούμε πράγματα και θάματα και να τα δούμε, να δούμε αυτά τα οποία δεν είδαμε φέτος και να πούμε, είδες, τελικά αυτός μπορεί. Τελικά ο άνθρωπος τον αδικήσαμε, ή τελικά πέρσι που ήταν στραβό, ή ήταν οι τραυματισμοί, ήταν, ξέρω εγώ, ότι δεν την είχε αυτό στην ομάδα χτίσει, δεν ξέρω εγώ τι. Αν και μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα παραβλέψεις. Η μηδενική επαφή με τους παίκτες, που είπαμε έχουν τις δικές τους ευθύνες. Το πώς έκανε κάποιες αλλαγές και κάποια μάτς χάθηκαν από εκεί. Το πώς, ξέρω εγώ, οι δηλώσεις, οι αλλοπρόσαλες. Κάποια πράγματα, έτσι, η πίεση στην οποία δεν είχε συνηθίσει ο άνθρωπος αυτός, διότι προπονούσε μια ομάδα όπως είναι η Μπράγκα, που όταν έβγαινε τέταρτο στην Πορτογαλία του λέγανε μπράβο, έτσι. Εμείς, θα το πω και άλλη μια φορά για τους καινούριους, εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε πρόσωπα. Ούτε έχουμε μονές. Ούτε έχουμε φίλο που θέλουμε να τον βάλουμε προπονητή. Έτσι, άρα πρέπει να φάμε αυτόν, να τον διώξουμε, γιατί θέλουμε να πάει ένας φίλος μας ή κάποιος που τον γουστάρουμε. Τέτοια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον εδώ, εδώ, από μένα. Από μένα, στην εκπομπή μας. Το ξέρετε οι παλιοί. Το λέω για τους καινούριους. Τέτοια θέματα δεν έχουμε. Και ας είναι, ας λατρεύουμε αυτόν που είναι να έρθει ή που θα μπορούσε να έρθει. Όπως και να λέγεται. Λέγεται Γκαρσία, λέγεται Ίβιτς, λέγεται Μπόλονι, λέγεται Χατζηγραβατή, όπως και να. Δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλαμε να πετύχει αυτός. Μπορούσε. Μπορούσε να πετύχει. Θα πανηγυρίζαμε μαζί του. Θα πανηγυρίζαμε. Δεν έχουμε αιμονές με πρόσωπα. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Έλα, Στελάρα. Αλλό στο παιδί. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, στην κοριτσάρα μου. Όχι ρε φίλε, έχεις Κική, έχει Κυριακή. Ναι, αγόρι. Ναι, και θα με αφιερώσει ένα τραγουδάκι. Τι, αυτό, φίλε, το, αυτό το γαλλικό, το καινούριο του... τέτοιο, Βερτί. Ναι, ναι. Ω, δεν φοβάται το πάρι. Έτσι, 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 αυτό. Ναι, ναι, θα πάω τώρα αμέσως. Τρέχω. Έχω φίλε πιο πολλά χρόνια από τον μπαμπά του, είμαστε 24 χρόνια μαζί, στη σχέση 27. Φίλε, την έχω πιο πολλά χρόνια από τον μπαμπά της. Τι κουβέντα! Έχω φάει και την Αιγύπτου, έχω φάει όλα φίλε. Τι κουβέντα ξεστόμησες ρε φίλε! Ναι ρε φίλε. Πω πω πω. Την πήρα κοριτσάκι 18 χρονών και την έχω μια ζωή να δω. Πόσο χαίρομαι φίλε. Αυτά φίλε, πέρα το μεσημέρι για να ευχηθώ στη γυναικάρα μου. Και όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, φίλε. Είτε σχέση είναι, είτε γυναίκα, είτε άντρας, είτε προπονητής, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν φέρνεις αποτέλεσμα, δεν πάει να σου καλύτερο παιδί, αποτέλεσμα μετράει. Αυτό, φίλε.
Αυτό. Δεν είναι. Πάνω από. Εμένα με νοιάζει και κακομούτσονο πηγαίνει ο Σιντέο και έχει παράδοση. Τι μα νοιάζει, ρε φίλε. Βάζει πάνω στο μπλεκτό, ρε φίλε, τι μα νοιάζει για γαμπρό, θα τον πάρει. Καλά, σοβαρά μιλά. Επειδή με κλειστό σαγόνι πίνει 3 λίτρα βροχή. Δεν μα νοιάζει, φίλε. Εμεί, φίλε, του κρίνουμε εκ του αποτελέσματο. Τι να αυτά τώρα. Την παουκάρα, τίποτα άλλο. Δεν μου λε, ο Λουτσέσκου ήταν όμορφο. Πριν κομμούτσουνο, φίλε, κακομμούτσουνο. Με το σκούφο εκεί. Αλλά μου έκανε τη δουλίτσα, φίλε. Μου την έκανε. Άσχετα που με πρόδωσε στο τέλο, θα το λέω κάθε φορά. Μου λέει ένα, κάνει λέει, πραγματικά λε αγκόμενα που την έχουν στο τέλο ξεγελάσει. Βγάζει λέει συνέστημα. Έτσι είμαστε εμεί, ρε! Εστιματίας, ναι, ρε, με πρόδωσε! Του δώσαμε όλοι μα την αγάπη. Φιλιά! Έγινε, έτσι να πάω στο διάλειμμα και δεν θα μιλήσω κιόλας πάνω στο τραγούδι, να ξέρεις. Φιλιά, έγινε, να ζήσετε άλλα τόσα χρόνια και να είστε αγαπημένοι, φίλε. Να ζήσετε. Κομματάρα, δεν είναι το ρεπερτόριό μου, είναι πολύ soft για τα γούστα μου. Αλλά όμως, παιδιά, η γαλλική γλώσσα, ε. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Άλλο, άλλο επίπεδο. Ναι, γεια σας. Ναι. Guten Abend. Καλώς το παιδί, ρε. Χέρτζαντορός. Γεια, γεια. Γιαγιά, παππούς! Δίκαιτε σύνον. Alles in Ordnung, it gets good. Αλλά γαλλικό ακούμε τώρα. Je m'appelle Constantine, voulez-vous danser avec moi? Σε soir à la plage, vulcanisateur, fondant. Parfait, nest! Γεια, γεια φίλε! Français, français! Macriot! Macriot! Γαλλικός ποταμός, γαλλικό κλειδί, γαλλικό κουασάν, γαλλικό φιλί! Το μπίπιπ το τραγούδι τώρα, έτσι. Κανονικά δεν έπρεπε, γιατί είπα δεν θα μιλήσω. Δεν είναι σωστό. Θα το ξαναβάλουμε μετά να παίξει να πάω στο διάλειμμα από εκεί που το άφησα. Για πε. Χαρτζαδαρό. Ποιον ζε με τη Herr Wank von Marinak zu sprechen. Με την Μαρινάκη σου sprechen. Με τον Μαρινάκη. Φον Marinak zu sprechen. Φον Marinak. Τι είναι, γεια, γεια! Τι είναι, Ολλανδός! Βαγκ, βαγκ είπα! Δημητράκη εσύ είσαι! Ναι, εγώ το Δημόπουλος είμαι. Γεια σου, Δημόπουλε! Με τα μισά γερμανικά, μισά αλαμπουρνέζικα! Γιατί δεν μου λες, εσύ τα ρώσικα πώς θα μιλάς! Τα άντρα, νιέτς τα κακαβουβούς, νιέτς τα Δημόπουλο, λίμπερο, μπος νιέτ ρακασκίτς, κακαβού, νιέτ, μια πνιέκο, πουρνούτς, κακαβάκι, λέν. Εσύ έχεις τα τζαζαρόσικα, εγώ έχω τα δημογερμανικά. Σωστός. Δεν μου λες. Να σου πω, βεβαίως. Άμα σε πάρει κανένας τηλέφωνο από τον Βανκ Φον Μαρνάκ. Να τον περιποιηθώ, περιμένω να με πάρει. Δεν έχω κάνει τίποτα, κανένα αντίστοιχο. Σιγά μην κολώσω. Σιγά μην καλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα σα αρχίσει, γιατί πήγε στο ΚΑΣ. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Γιατί πήγα στο ΚΑΣ. Ναι, γιατί πήγε. Και θε και τη δεύτερη θέση. Για να δικαστήσω. Αλλή μόνο σου, ρε. Θε και τη δεύτερη θέση για το Champions League. Τέλος πάντων, είχα γράψει εδώ πέρα στα γερμανικά όσα ξέρω πόσα και πόσα, αλλά δεν θέλω να σε καθυστερώ. Γεια σου Δημόπουλε! Φιλιά! Nine! The Frank! Γεια! Nine και 10 και 11. Αυτά που λέτε παιδάκια με τα γαλλικά, θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Πάμε! Πάμε τώρα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μας περιμένει ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής της Φόρτσα. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι! Γεια σου Κώστα! Καλό μεσημέρι! Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή 11ωρη δικαστική διαδικασία στο ΚΑΣ. Κώστα, πέσαμε. Πέσαμε και θα το επαναλάβουμε. Έτοιμοι θα είμαστε. Ξαναπάρε Μαριλής μου, θα το διορθώσουμε πολύ σύντομα. Ευθύς αμέσως. Έχουμε και πάλι επικοινωνία. Εντάξει, είναι πολλές φορές κινητή τηλεφωνία, το σήμα δεν μας βοηθάει. Πάμε τώρα. Ναι. Έλα Κώστα μου, έλα. Πέσαμε. Λέω, αν ήθελες να ξεκινήσουμε από στον απόϊχο της χθεσινής 11ωρης διαδικασίας στο ΚΑΣ. Ναι, φαίνεται ότι πήγε καλά. Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργήθηκε στην πολυπρόσωπη αντιπροσωπεία που είχε πάει ΠΑΟΚ στην Ελβετία. Σύμφωνα με τα όσα μας μετέφεραν
και οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ, αλλά και όσοι εκπροσώπησαν εκεί την διοίκηση της ΠΑΟΚ. Ο δικαστής φαίνεται ότι μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, γι' αυτό και διήρκησε τόσο πολύ η διαδικασία. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι τοπική η εξέλιξη, διότι ζήτησε όλες τις λεπτομέρειες, έγιναν όλες οι αναφορές που αφορούν την υπόθεση από την έναρξή της, τι ήταν η επιτροπή που συνέστησε ο Αβγιαννάκης, τι εξέτασε, ποιο ήταν το κατηγορητήριο, που κατέληξε, πώς έφτασε σε μια απόφαση αφαίρεσης βαθμών, γιατί αυτή επικυρώθηκε από τα δύο όργανα της Λίγκας, δηλαδή και την θέσεων της ΕΠΟ, και τι ακριβώς ζητά ο ΠΑΟΚ. Ήταν δύσκολη η προσπάθεια να αντιληφθεί ακριβώς ο Ολλανδός δικαστής τι είναι αυτό που ζητά ο ΠΑΟΚ από την διαδικασία και την προσφυγή του στο ανώτατο διεθνές δικαστήριο. Οι εκτιμήσεις είναι ότι πήγε καλά, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως πήγε καλά ή όχι, αλλά αυτή είναι η εκτίμηση, επαναλαμβάνω, των νομικών της ΠΑΟΚ και των Ελλήνων και των Ελβετών, του Ελβετικού Γραφείου μάλλον που εκπροσώπησε την ΠΑΕ και των επιτελών της ομάδας. Αν η κρίση τους είναι σωστή ή όχι θα το ξέρουμε με την ανακοίνωση της απόφασης. Εκτιμάται ότι αυτή θα έρθει σε 15 περίπου μέρες, ίσως και λίγο νωρίτερα, διότι στις 19 Ιουλίου θυμίζω ότι τελειώνει το πρωτάθλημα της Super League και θα πρέπει να γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας προκειμένου να δηλωθούν οι ομάδες, οι ελληνικές ομάδες, στα ευρωπαϊκά κύπελλα της νέας περίοδου. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε, Κώστα, άλλη μια φορά, είναι ότι ο Ολυμπιακός πήγε στην ουσία χωρίς κάποια επιχειρήματα, χωρίς κάποια νέα στοιχεία, και μάλιστα μετά από 11 ώρες ήθελε και επιπλέον υπομνήματα. Κατάθεση, δηλαδή δεν τους έφτασαν οι 11 ώρες, ήθελαν προφανώς να τρενάρουν κι άλλο τη διαδικασία. Αυτό πιστεύεις ότι ήταν ο σκοπός, αυτός ήταν ο σκοπός τους? Κοίταξε να δεις, όσο και να την τρενάρουν, η απόφαση θα εκδοθεί έτσι κι αλλιώς μέχρι με τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Θεωρώ ότι δεν περίμεναν ότι θα είναι τόσο εξονικιστική η έρευνα του δικαστή, γι' αυτό και ζήτησαν την κατάθεση υπομνημάτων προκειμένου να προσθέσουν στοιχεία που θα δικαιολογούν την απόφαση της Επιτροπής Αβγιαννάκη που επικυρώθηκε από τα δικαιοδοτικά όργανα στην χώρα. Τώρα, τι είναι το πλάνο τους, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, έτσι. Ακριβώς έχουν στο μυαλό τους, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια στρατηγική, υπάρχει κάποιο σχέδιο, το οποίο θα το ξέρουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση και με την απόφαση. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Ακριβώς. Κώστα, έχουμε την επιστροφή του Βιερίνια στην αποστολή για το παιχνίδι το αυριανό με τον Παναθηναϊκό, αύριο το βράδυ, μετά από αρκετές αγωνιστικές. Δεν ξέρω αν από την αρχή περιμέναμε τόσες μέρες να είναι εκτός ο αρχηγός. Είναι σημαντική αυτή η προσθήκη, έτσι? Αν σαφώς και είναι σημαντικό, καταρχήν να επιστρέφει ο αρχηγός στην ομάδα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αντισβητηθεί. Τώρα, αν είναι έτοιμος ή όχι να παίξει, αυτό δεν το ξέρω, θα το πούμε αύριο και την τελική απόφαση φυσικά θα πάρει ο Άμπελ Φερέιρα για το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι ο Αντρέ από το ξεκίνημα του αυριανού αγώνα ή έστω στην εξέλιξη του αυριανού αγώνα, που είναι ένα καθοριστικό παιχνίδι, έτσι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, εδώ που έφτασαν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη, ενώ θέλει θετικό αποτέλεσμα και στον αγώνα με την ΑΕΚ, έτσι ώστε ανεξάρτητα από την επιστροφή ή όχι των βαθμών, να καταφέρει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Θα πρέπει να το αντιληφθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ότι η διαφορά δεύτερης τρίτης θέσης είναι μια διαφορά εκατομμυρίων, που δεν καλύπτεται εύκολα. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο προπονητής, για να δούμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της ομάδας στα παιχνίδια που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Είναι την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή με τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη την επόμενη με την ΑΕΚ και κλείνει το μήνυμα πρωτάθλημα τη μεθεπόμενη Κυριακή με τον Άρη στην Τούμπα. Και τελειώσαμε. Κλείσαμε πλέον. Μάλιστα. Πώς θα κλείσουμε το ερώτημα? Ναι, αυτά,
Αυτό, αυτό, αυτό. Έχουμε πει πολλές φορές δύο μονή αγώνες, άρα είναι και διαφορετική διαδικασία, που αν περάσουμε τον πρώτο αγώνα απευθείας είμαστε στους ομίλους του Europa League, ό,τι και αν γίνει μετά, έτσι. Οπότε αυτό που λες είναι το διακύβευμα τεράστιο και οικονομικό και από πρεστής και από πολλές απόψεις. Μάλιστα. Αυτό που μετά είναι το οικονομικό, γιατί ο αποκλεισμός επετσινός από την στρατιά της Ελλάδας κόστησε στον ΠΑΟΚ πάνω από 10 εκατομμύρια χρήματα. Χρήματα που καταστροφή. Καλείται, θα κληθεί, εν πάση περιπτώσει, να καλύψει ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Ναι. Από εκεί προκύπτουν και θέματα με το financial fair play, διότι θα είχε καλυφθεί ένα μέρος πολύ σημαντικό. Έτσι, με αυτά τα 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Κώστα, χθες στη δίκη στο Open πάλι ακούστηκαν φοβερά πράγματα για τον Νούρ 1, ας πούμε, ότι δεν άνοιξε ένα κινητό επειδή δεν μπορούσαν να βρουν το PUC. Για την Νόβα, η οποία επηρεάζει τις εκλογές, τις διαδικασίες της ΕΠΟ, ο κόσμος παρακολουθεί μια αλυσίδα γεγονότων που μας τα έχει πει κατά καιρούς και πριν γίνουν και τα βλέπουμε μπροστά μας να ξεδιπλώνονται. Το σχόλιο σου θα ήθελα. Σου είπα και πριν τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη προέδρου στη Σούπερ Λίγκα, αν θυμάσαι ένα μεσημέρι, είχα πει ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα και η Νόβα, γίνονται προτάσεις την τελευταία στιγμή σε ομάδες πιεστικές έως και εκβιαστικές για να πάρουν συμβόλαιο και να ψηφίσουν τον Κούγια. Απλά χθες ήρθε η επιβεβαίωση των όσων λέγαμε και για τον Ούρο Άνοσα έχουμε πει και για το... Δεν βρίσκουν το πού είναι σκάρτας. Εδώ βρίσκουν ψήλο σε... να μην πω πού του ελέφαντα, δεν μπορούν να βρουν το πού είναι κάρτας κινητού τηλεφώνου. Εντάξει, okay. Ποιος να το πιστέψει αυτό το πράγμα, ποιος μπορεί να πιστέψει τέτοια πράγματα. Κανένας. Κανένας. Ότι δεν πιστεύει κανένας, κανένας δεν πιστεύει. Ένας απλός ιδιώτης μπορεί. Βλέπεις ότι στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν και όλα θεωρούνται και φυσιολογικά. Ναι. Μάλιστα. Αν η δικαιοσύνη θέλει να δημιουργεί αυτή την εικόνα στην κοινή γνώμη, χωρίς να υπάρχει θέμα, αυτό θα συμβεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς ο βαθμός παρέμβασης, ο δικός μας, τελειώνει σε κάποιο σημείο. Από εκεί πέρα είναι άλλη η λειτουργή, η οποία θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά για την εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων. Αν θέλουν να το κάνουν, μπορούν, έχουν τη δυνατότητα. Αν το θέλουν, θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια κοινωνία που καλύπτει πρόσωπα και καταστάσεις και συλλαμβάνει κουλουρτζίδες γιατί δεν έκοψαν απόδειξη στο... Φοβερό αυτό. Πλατεία Αριστοτέλους, ας πούμε, και πούλησαν ένα κουλούρι, ας πούμε, χωρίς να εισπραχθεί το ΦΠΑ των 24 λεπτών. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να την περιγράψω πιο γλαφυρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Και τα πράγματα αντί να βελτιώνουν, χειροτερεύουν. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε και το Final Four στην ΚΑΠΑ 15 και εκεί τα πιτσιρίκια μετά την ΚΑΠΑ 19 και την ΚΑΠΑ 17. Μακάρι να τριτώσει το καλό, έτσι. Και να δούμε και εκεί την ομάδα να στέφεται πρωταθλήτρια στις υποδομές. Να, και... Εντάξει, αυτές οι ηλικίες είναι και ποια μέρα θα βρεθούν τα παιδιά, είναι λίγο το άγχος, είναι λίγο η διαχείριση, είναι δύσκολες ηλικίες. Δεν είναι εύκολο για αυτές τις ηλικίες, για τα παιδιά του ΠΑΟΚ, για τα παιδιά των άλλων ομάδων. Δεν είναι τόσο εύκολο να φτάσουν στο πικ τους. Ξέρεις πώς είναι η θέμα μέρας. Ναι. Θέμα μέρας. Ναι, ναι, ναι. Είναι θέμα μέρας πολλές φορές. Μάλιστα. Αυτά. Το σημαντικό είναι ότι πάω κατά εντάξει τώρα η ΚΑΠΑ 15 και αυτά τα έχουμε πει και άλλες φορές. Είναι ναι. Να απολαμβάνουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο. Αυτό. Και να ετοιμάζονται για να αγωνιστούν στην μεγάλη ομάδα. Να χτίζουν προσωπικότητα δηλαδή για να μπορέσουν να εξελιχθούν. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτές τις ηλικίες. Ακριβώς. Αυτό που για τον ΠΑΟΚ πήγε είναι η συγκέντρωση, η απόλυτη συγκέντρωση, η απόλυτη επαναλαμβάνω συγκέντρωση στον αυριανό αγώνα. Στον αυριανό. Ναι, ναι.
Θα καθορίσει νομίζω και τα υπόλοιπα μάτς του αυριανό, Κώστα. Έτσι, έχω αυτή την αίσθηση. Έτσι πιστεύω. Βέβαια, είτε και μια νίκη, ένα τρίποντο, ναι. Ψυχολογία. Ναι. Πάρα πολλά τα προσφέρει στον ΠΑΟΚ η επιστροφή στις νίκες μετά την εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα και την απώλεια 2 βαθμών στην Κρήτη. Μάλιστα. Γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ κακό, έτσι. Ναι, ναι, σαν ήττα. Σαν ήττα. Στον προγραμματισμό, σαν ήττα. Ναι, ναι. Αφήνεις 2 βαθμούς απέναντι στον Όφη. Που είπαμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, ποιοτική, φιλότιμη. Που δεν είχε βαθμό μέχρι τότε. Δεν είχε βαθμό. Ναι. Δεν είχε βαθμό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα νίκη αύριο και μετά να πάμε να πάρουμε και να σπάσουμε και το αίτητο του Ολυμπιακού. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος στόχος πέρα από το βαθμολογικό. Ναι, είναι ένα κίνητο πολύ μεγάλο. Αν υπάρχει φιλότιμο ακόμα στον ΠΑΟΚ, θα το δούμε την. Μεθεπόμενη γωνιστική. Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Γιατί η ομάδα στο παιχνίδι Κυπέλλου έχασε στις λεπτομέρειες τις αποκλήσεις. Ναι. Άρα μπορεί να παίξει καλύτερα. Δεν ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Αντίθετα ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι Κυπέλλου. Μέχρι το 1963, εκεί που γίνανε 3 μαζεμένες αλλαγές και χάθηκε και η ισορροπία που υπήρχε και η ψυχολογία και η πνευματική ισορροπία. Όχι μόνο η αγωνιστική ισορροπία της ομάδας. Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε άνετα τον Ολυμπιακό. Δεν είχε απειληθεί, ας πούμε, η αιστεία του. Ναι. Θα μπορούσε η κεφαλιά του Βαρέλα να πάει στο τέρμα και τώρα να μιλάμε για πρόκληση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, με αν δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλήθεια. Αλλά απλά μην ξεχνάμε γιατί έκανε παπαπέτος εκείνο το παιχνίδι. Και εκείνα πέρασαν, ξέρεις, λίγο παρατηρητά. Γιατί ο κόσμος ξεχνάει, δηλαδή δεν εστιάζει σε αυτά που συμβαίνουν. Από τις διαδικασίες, όπως αυτά που συνέβησαν από το Κουμπαράκι στο Ηράκλειο. Γιατί το έχω πει χιλιάδες φορές, είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι η απόδοση της ομάδας, πόσο ικανοποιεί, πόσο χαροποιεί και άλλο πώς συμπεριφέρονται οι διαιτητές στον ΠΑΟΚ. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ακριβώς. Εγώ μπορεί να μην είμαι καλός, εσύ δώσου μου αυτά που πρέπει να μου δώσεις και άσε με εμένα. Έτερον εκάτερον. Ακριβώς έτσι, Κώστα. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Και εγώ. Εσάβριο τα σπουδαία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Έτσι. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εμείς με χαλάκι θα φύγουμε. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόαση και πρωί και μεσημέρι. Μένετε καρφωμένοι στον αθλητικό λίμπερο σε 107 και 4. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο 2ωρο. Με πολλά και ωραία πράγματα. Θυμίζουμε Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο 2 πρότυπες ψαραγορές, 2 ιχθυοπολία κούκλα. 214.000 για το Δικητήριο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Ω3 βάλτε στον οργανισμό σας και με χώρο παρείστικου με ζεδοπολείο. Υπέροχα όλα. Εκλεκτά. Και φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. LG αυτό το διάστημα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και πλυντήρια. Και ψυγεία και κινητά και τα πάντα όλα. Η LG, κορυφαία μάρκα, κορυφαία, πολύ μπροστά. Σας φιλώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye!